Νομίζω μπορούμε να ξεκινήσουμε. Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε στο Athens Bitcoin Meetup. Είναι ένα meetup που σε αυτή τη μορφή τρέχει τα τελευταία 5 χρόνια στην Αθήνα και ακόμα πιο πριν με άλλη μορφή. Φέτος είναι νομίζω η τρίτη online συνάντηση που κάνουμε. Είμαστε ο Σπύρος Οντόβας και ο Δημήτρης Τσαπακίδης, εθελοντές στο community αυτό. Σήμερα ίσως μπορεί να πει κανείς ότι είναι και γιορτή. Μέσα σε 2 μέρες το bitcoin έφτασε το all time high, 20.000 δολάρια, και τώρα που το κοιτάω είναι 23.000 και μισό. Έχουμε λοιπόν σήμερα την τιμή να φιλοξενούμε την Bcash. Είναι μια εταιρεία ελληνική η οποία φτιάχνει και λειτουργεί bitcoin ATM. Και έχει σήμερα 4 ομιλητές, οι οποίοι θα απαντήσουν στα ερωτήματά σας. Σας προτείνω να τα ανεβάσετε στο Slido, αν δεν το έχετε κάνει ήδη. Ξαναστέλνω το link στο chat. Θα απαντήσουν στα ερωτήματά σας, αλλά πρώτα θα μας μιλήσουν για την ταυτοποίηση χρηστών που θα κάνουν στα Bitcoin ATM βάσει της νέας ευρωπαϊκής νομοθεσίας που ισχύει και στην Ελλάδα. Καλώς ήρθατε. Θα ήθελα να ζητήσω από τα άτομα της Bcash να συστηθούν και να πούν και 2 άτομα και 2 πράγματα για την εταιρεία τους. Καλησπέρα σε όλους. Ονομάζομαι Γιάννης Τσαλεβίτης, είμαι Managing Director της Bcash. Γιάννη, λίγο πιο δυνατά. Ναι, είναι Bcash είναι μια εταιρεία, είναι manufacturer κατά κύριο λόγο και operator των crypto ATMs. Όπως ξέρετε, έχουμε μεγάλο δίκτυο στην Ελλάδα. Είμαστε market leaders. Έχουμε 19 ATM σε όλη την επικράτεια την ελληνική. Και πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε ακόμα με παραπάνω ATM. Βρισκόμαστε στο χώρο του νέου Innovation Hub στη Νέα Σμύρνη. Μας φιλοξενεί στο σημερινό event. Το hub αυτό προσελκύει άτομα με καινοτόμες ιδέες στο χώρο του blockchain. Ωραία, όπως ξέρετε όλοι, έχει μπει σε εφαρμογή ο νέος νόμος που υποχρεώνει τις εταιρείες, σαν τη δική μας, να εφαρμόζει ταυτοποίηση όλων των πελατών. Και γι' αυτό είμαστε εδώ, για να σας πούμε 2 λόγια γι' αυτό και να απαντήσουμε και τις ερωτήσεις σας. Θέλω να σας πω κάτι. Για αυτό το λόγο έχουμε προσθέσει στο σύστημά μας, στα ATM, ένα σύστημα το οποίο πιστεύω πως θα είναι πολύ εύκολο στους χρήστες και φιλικό. Και να μην δυσκολεύσουμε τους πελάτες και παράλληλα να είμαστε σε συμμόρφωση με τον νόμο. Το σύστημα αυτό θα σας το παρουσιάσω λίγο αργότερα, αφού πρώτα πάρω το λόγο ο Στάθης Αποστολίδης, που είναι αναλυτής αγορών, Ράντομερ Στουτζίνσκι, Άντρο Νιατλό από Πολωνία, ο οποίος εξεργεύεται στο FinTech και στο εμπορικό δίκαιο. Και στο τέλος ο Κώστας Κονδυλόρος, ο δικηγόρος, με εξειδίκευση στο AML και στο GDPR. Δώσω το λόγο πρώτα στον Στάθη Αποστολίδη. Καλησπέρα και από μένα και καλώς ήρθατε. Λέγομαι Στράτος Αποστολίδης και είμαι αναλυτής αγορών στην Bcash. Προτού μπούμε στο κυρίως θέμα της συζήτησής μας, καλό θα ήταν να δούμε κάποια πράγματα σχετικά με την αγορά των crypto ATMs. Και όπως βλέπουμε εδώ, ξεκινήσαμε να είμαστε τα πρώτα εγκατεστημένα ATMs υπήρξαν στο 2014 και ήταν μόνο μερικές δεκάδες ανά την Ηφίλιο και φτάσαμε φέτος το 2020 να έχουμε φτάσει γύρω στα 13.000 εγκατεστημένα ATMs παγκοσμίως. Παρά τα lockdowns, παρά με την πανδημία. Ποια είναι τα αίτια αυτής της αύξησης των crypto ATMs? Κάποιοι από εσάς τα ξέρετε ήδη. Πρώτα απ' όλα είναι η διαχρονική αύξηση της τιμής του bitcoin, η οποία προσελκύει ολοένα και περισσότερους μικροεπενδυτές. Και έτσι αποτελεί σήμερα την και πιο κερδοφόρα επένδυση της δεκαετίας. Ξεκίνησε ουσιαστικά να διαπραγματεύεται το 2010 γύρω στα 8 cents του δολαρίου
και έφτασε σήμερα να, η τιμή του να είναι κοντά στα 24.000 δολάρια. Ένα άλλο αίτιο είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Bitcoin, δηλαδή η εσωτερική του αξία και ειδικά η σπανιότητα. Έτσι, σε συνδυασμό με την πορεία του έως σήμερα, του καθιστά ως το πιο αξιόπιστο μέσο αποθήκευσης αξίας των τελευταίων ετών. Και τι εννοούμε σαν αξία, σαν αποθηκευτική αξία. Ας δούμε για παράδειγμα το δολάριο σε σχέση το σήμερα με το 2010. Αν κάποιος αγόραζε ένα προϊόν με ένα δολάριο στο 2010, σήμερα θα το πλήρωνε με 1,19. Ο πληθωρισμός δηλαδή είναι κάπου στο 19% σε αυτά τα 10 χρόνια. Έτσι μειώνεται και η αγοραστική δύναμη του καθενός αυτού που κρατούσε δολάρια κατά 19,4%. Αυτό το γεγονός ενισχύεται όσο πάμε παλαιότερα και πιο πίσω και έτσι χαρακτηριστικά μπορούμε να δούμε ότι αν αγοράζαμε το 1913 ένα προϊόν με ένα δολάριο, σήμερα θα το πληρώναμε 26,3%. Ένας πληθωρισμός δηλαδή 2.530,2%. Η σπανιότητα. Η σπανιότητα του bitcoin είναι δεδομένη, δεν πρόκειται να βγουν πάνω από 21 εκατομμύρια bitcoin, ενώ σε αντίθεση η προσφορά στο παραδοσιακό χρήμα, στο fiat currency, στο πιστωτικό χρήμα δηλαδή, μπορεί να είναι και απεριόριστη. Βλέπουμε, αν μπορείτε να δείτε αυτό το διάγραμμα, υπάρχει πολύ μεγάλη αύξηση, ραγδαία θα έλεγα, τα τελευταία χρόνια στην προσφορά χρήματος στην οικονομία. Δεν είναι τυχαίο ότι μεγάλες επιχειρήσεις όπως είναι η Mass Mutual, η MicroStrategy, η Square και η Grayscale έχουν κερδίσει πάρα πολύ μεγάλα ποσά στο bitcoin για hedging του χαρτοφυλακίου τους. Ένα άλλο αίτιο είναι η σταδιακά αυξανόμενη υιοθέτηση του bitcoin ως μέσο πληρωμών σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και σε μεγάλες. Σε αυτό το διάγραμμα βλέπουμε τις χώρες οι οποίες υιοθετούν περισσότερο το bitcoin, είναι αυτές που είναι έντονο πορτοκαλί, και όλες οι υπόλοιπες υιοθετούν έστω και σε ένα μικρό βαθμό τις πληρωμές σε bitcoin και σε κρύπτο γενικότερα. Υπάρχουν πάρα πολύ λίγες χώρες οι οποίες δεν υιοθετούν καθόλου το bitcoin ή το κρύπτο. Έτσι φτάσαμε φέτος να έχουμε ημερησίως στις 400.000 συναλλαγές σε bitcoin, κάτι που μεταφράζεται σε 5 δισεκατομμύρια δολάρια αξίας. Οπότε, θεωρητικά μπορούμε να πούμε πλέον ότι όσο αυξάνονται οι συναλλαγές με bitcoin σήμερα και με κρύπτο ή και με κρύπτο γενικότερα για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών, τόσο μειώνονται οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται με τη χρήση του πιστωτικού χρήματος και των τραπεζών. Με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα κενό ως προς τον έλεγχο της κίνησης των κεφαλαίων. Έτσι, οι ρυθμιστικές αρχές της κάθε χώρας προσπαθούν να αναπτύξουν ένα κανονιστικό πλαίσιο το οποίο θα μπορεί να κινείται φάμιλα με αυτό το πλαίσιο που ισχύει ήδη για τους παραδοσιακούς τρόπους πληρωμών, όπως είναι οι πιστωτικές κάρτες και οι τραπεζικοί λογαριασμοί. Πιο ειδικά για το AML πλέον και τον όλιο client θα σας μιλήσει ο δικηγόρος, ο κύριος Ράντομιρ Στουτζίνσκι, για αυτά που ισχύουν περισσότερο στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Good evening, everyone. My name is Radomir Stujinski. I'm licensed attorney at law and owner of Polish law firm. I'm very pleased to be speaking to you today. Thank you very much for the invitation. I'm very happy to be part of this meeting. Unfortunately, I do not understand Hellenic language, but I'm 100% sure that we are speaking today about cryptocurrency and cryptocurrency exchange services. In such opportunity, I would like to draw your attention for a few minutes about matters connected with my profession, that is, of course, legal regulations. Of course, I'm speaking here about legal regulations of cryptocurrency business sector, in particular, cryptocurrency exchange services. When we are speaking about legal provisions, legal regulations concerning cryptocurrency, we are referring at first instance to the general provisions of conducting business activity, that is commercial law, taxation, civil law.
But on the other hand, nowadays, main part of focus of cryptocurrency business sector is anti-money laundering regulations. Next guest of this meeting, Kostas, will tell you about specific Greek regulations in that regard. I will tell you just a few words about general ML rules in whole European Union and why it looks like that and why it, and how it works. I think it is necessary to start from the very beginning because in this year, in January 2020, the fifth anti-money laundering directive came into force. And this was a milestone for cryptocurrency sector. This is the first European Union Act which defines cryptocurrency. And I think it is worth to mention about this definition, because according to AML directive, virtual currencies means a digital representation of value that is not issued or guaranteed by central bank or a public authority, is not necessarily attached to a legally established currency and does not possess a legal status of currency or money. Of course, under this definition, all coins, tokens, cryptocurrencies known today have to be qualified as a virtual currency. Secondly, according to fifth AML directive, the providers engaged in exchange services between virtual currencies and fiat currencies are now have to be recognized as obliged institution. And what does it mean? This is very serious matter because this means that providers of those services are subject to the same obligations as financial and credit institutions, like banks, like payment providers. What is more, under fifth AML directive, obliged institutions are also custodian wallet providers. Summarize this stage of my speech. It has to be underlined that virtual currency exchange providers and custodian wallet providers fall into regulated business sector, which means that these business entities are now treated entirely different than standard companies and business entities which perform other business activity. It is also very important that under fifth AML directive, member states were obligated to ensure that virtual currency exchange providers are licensed or registered. This means that member states of the European Union had to implement new regulation introducing system of registration of cryptocurrency exchange business entities. And this system may have form of simple registration procedure and creation, for example, list of cryptocurrency entities. However, this implementation may be more complicated. For example, it may implies obtaining a cryptocurrency license. What is very, very interesting, not all member states implemented this obligation, and not in all member states of the European Union, there is such cryptocurrency register or cryptocurrency license. For example, in Poland, there is still no implementation of such services, and exchange providers of cryptocurrency are not obligated to entry into any business register, any cryptocurrency register or financial register. As I mentioned at the beginning, the obliged institution is entity which is a subject of AML regulation, and cryptocurrency exchange providers has to complete with these certain obligations.
These obligations may be divided into following groups. First group of this obligation is, of course, implementation of internal procedure on combating money laundering and terrorist financing. I'm speaking here about, of course, AML policy. And of course, I'm not speaking about creation of document that that presents simple rules about procedure of anti-money laundering in the company. I was speaking with Kostas before this meeting about it, and the most important is to check this AML policy in practice and to really obey these rules. Second and very important obligation is application the financial security measure to customers in certain circumstances. I'm speaking, of course, about the known to all KYC client identification procedure. There is also reporting obligation to the supervisory body, because now exchange providers are regulated entities and there is a supervisory body. Of course, there's obligation to appoint a senior management responsible for implementing the duties which are stipulated in the AML regulations, and of course, performing training programs to personnel covering the execution of AML obligation. From my experience and from, I think, perspective of cryptocurrency exchange providers, the main difficult is, of course, performing customer due diligence, KYC proceedings. Because to comply with this regulation, cryptocurrency exchange providers have to have specific identify verification process. It is very, very difficult to implement such process in situation when the transactions of a cryptocurrency exchange are made in 99% remotely. So any idea, any solution for the implementation of KYC procedure is very, very difficult, and it is very recommended, of course. Thank you very much for your attention, and I would like to introduce Kostas, Greek lawyer, that would like to tell you more about regulation, AML regulation in your country, in Hellenic Republic. Thank you very much. Thank you, Radomir. Καλησπέρα. Με ακούτε? Ναι, Κώστα, σε ακούμε μια χαρά. Χαίρετε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για τη φιλοξενία εδώ στο Innovation Hub. Τώρα, όπως είπε και ο Ράντομιρ, προηγουμένως, ο καλός συνάδελφος, το AML και η σχέση του με τα κρυπτονομίσματα δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται στην Ελλάδα, είναι κάτι το οποίο αφορά όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ευρωπαϊκή αγορά, όχι μόνο των κρυπτονομισμάτων, γενικά των χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Ο νόμος ο καινούριος, ο 4734, ενσωματώνει στην ελληνική νομοθεσία μια οδηγία με καθυστέρηση κιόλας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη λεγόμενη 5η AML οδηγία. Τροποποιεί και ουσιαστικά συμπληρώνει τον παλαιότερο νόμο, τον 4557, ο οποίος με τη σειρά του ήταν η ενσωμάτωση της 4ης AML οδηγίας. Βασικό το οποίο πρέπει να συγκρατήσουμε είναι ότι οι δύο νόμοι ισχύουν παράλληλα. Ο νεότερος, ο 4734, τροποποιεί, καλύπτει κενά και συμπεριλαμβάνει συστάσεις οργανισμών όπως η FATF και επικαιροποιεί ειδικά στον τομέα των χρηματοοικονομικών τεχνολογιών και των fintechs, το νομοθετικό και ρυθμιστικό πλέγμα.
Η Ελλάδα, επομένως, ως κράτος μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποχρεούται να ενσωματώνει τις οδηγίες. Μάλιστα, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, δεν υπάρχουν παρά ελάχιστες μη ουσιώδεις διαφοροποιήσεις ανάμεσα στα κράτη-μέλη και στο πώς ενσωματώνουν τη συγκεκριμένη οδηγία. Και αυτό το λέω για ευνόητους λόγους, δηλαδή, ας μην αναζητήσει κανένας ουσιώδεις διαφορές και πλεονεκτήματα με βάση τα χαρακτηριστικά του ρυθμιστικού πλαισίου που έχει κάθε χώρα και κράτος μέλος. Είναι παραελάχιστα και αφορούν σε συγκεκριμένες ιδιομορφίες κανονιστικές και ρυθμιστικές της κάθε χώρας. Θα κάνω και μια ανοίξη αργότερα στο συγκεκριμένο ζήτημα. Τώρα, ο 4734 ως βασική καινοτομία του έχει ακριβώς αυτό που ανέλησε και ως προς τους ορισμούς που δίνει ο νομοθέτης, την συμπερίληψη στις υπόχρεες οντότητες και στη θεώρησή τους ως επίσημων χρηματοπιστωτικών οργανισμών, εταιριών όπως η BCAS, που είναι δηλαδή πάροχοι υπηρεσιών ανταλλαγής εικονικών και παραστατικών νομισμάτων, αλλά και τους παρόχους υπηρεσιών θεματοφυλακής ψηφιακών πορτοφολιών. Μέχρι πρότινος, όπως φαντάζομαι γνωρίζουμε όλοι, δεν υπήρχε υποχρέωση συμμόρφωσης με το AML πλαίσιο των συγκεκριμένων νομικών οντοτήτων. Εφ' εξής αυτό αλλάζει. Επόπτης αυτής της διαδικασίας κρίθηκε ως καταλληλότερος η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και εδώ έχει να κάνει και με τις ιδιομορφίες που έχει κάθε χώρα στο ποιος εν τέλει δημόσιος φορέας αναλαμβάνει τέτοια εποπτικά καθήκοντα. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως εποπτική αρχή, επομένως, αναλαμβάνει να καθορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής και τις επιμέρους υποχρεώσεις που θα έχουν οι υπόχρεες οντότητες και σε συνεργασία με την αρχή καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, την εξακολούθηση, ας πούμε, της όλης εποπτικής διαδικασίας. Τώρα, οι υποχρεώσεις που γεννώνται για τους παρόχους, όπως η BCAS, συνοψίζονται κατά βάση στην αρχή KYC, γνώρισε τον πελάτη σου, είναι μια μετάφραση στα ελληνικά ενδιαφέρουσα. Know your customer, know your client. Ουσιαστικά, δηλαδή, μια εφαρμογή μέτρων δέουσας επιμέλειας, αναλόγως, δηλαδή, και με το προφίλ του κάθε πελάτη και τις συναλλαγές τις οποίες σκοπεύει να εκτελέσει μέσα από τις πλατφόρμες και τις υπηρεσίες της κάθε υπόχρεης οντότητας. Είναι σημαντικό και εδώ να εστιάσουμε λίγο στο άρθρο 5 του 47, στο άρθρο 5, συγγνώμη, του 4734, που τροποποιεί το άρθρο 6 του παλαιότερου νόμου. Εκεί πέρα αναφέρεται κάτι το οποίο έκανε μια ανοίξη και προηγουμένως ο Ράντομιρ για την κατάρτιση σε κάποιο διάστημα, σε κάποιο χρονικό σημείο στο μέλλον, ενός μητρώου, στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται οι πάροχοι υπηρεσιών ανταλλαγής εικονικών και παραστατικών νομισμάτων και ψηφιακών πορτοφολιών. Και σε αυτό θα επανέλθω στη συνέχεια, γιατί έχει και αυτό μία σημασία. Τώρα, πιο συγκεκριμένα για την πολιτική AML. Κάθε οργανισμός, όπως γίνεται αντιληπτό, αναλαμβάνει να εφαρμόσει μία πολιτική AML με διαδικασίες. Είναι μία πολιτική η οποία εξακολουθεί να ισχύει για όσο υπάρχει ο οργανισμός. Δηλαδή, είναι ένα ongoing process, να το πω έτσι, δεν σταματά ούτε λίγη, ας πούμε, με μία πρώτη εφαρμογή του νόμου και, και τα αντίστοιχα μέτρα συμμόρφωσης. Και έχει να κάνει κατά βάση με τη φύση των πελατών και των εν γέννη των συναλλασσόμενων. Οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί ζητούν μία σειρά από διευκρινήσεις ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν οι συναλλασσόμενοι τις υπηρεσίες και τα προϊόντα τους, τα ATMs, οτιδήποτε.
η διαδικασία αυτή του AML, κομμάτι της οποίας είναι το KYC, περιλαμβάνει διάφορες διακριτές, αλλά και συνδυόμενες μεταξύ τους φάσεις. Η όλη διαδικασία όμως εδράζεται πάνω στην αρχή του KYC. Περιλαμβάνει και θα τα εξειδικεύσει αργότερα και ο Γιάννης μέτρα δέωσας επιμέλεια, δηλαδή αναλόγως και κατά περίπτωση και κλιμακωτά, περιλαμβάνουν τη συλλογή στοιχείων ώστε να υπάρχει ανά πάσα στιγμή ακριβής εικόνα ποιος εκτελεί συναλλαγές, ποιες συναλλαγές και με ποιο σκοπό. Η πιστοποίηση των χρηστών, επομένως, διενεργείται με μεθόδους αναλογικές και πρόσφορες με το προφίλ του κάθε συναλλασσόμενου. Με βάση μια ορισμένη τυπολογία την οποία καταρτίζει η Μονάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης, η λεγόμενη FATF, και εξειδικεύουν κατόπιν οι εθνικές αρχές, είτε μέσα από νόμους, είτε μέσα από εγκυκλίους ή αποφάσεις των εποπτικών αρχών ή ακόμα και διευκρινήσεις, ερωτήσεις του κοινού ή και των υπόχρεων οντοτήτων, βγαίνει ένα τυπολόγιο, ας το πούμε έτσι, το οποίο περιγράφει σε γενικό έτσι, πλαίσιο ασυνήθιστες δραστηριότητες και ύποπτες συναλλαγές οι οποίες ενεργοποιούν όλη αυτή τη διαδικασία, μάλιστα συγκεκριμένα για τα κρυπτονομίσματα και τα εικονικά νομίσματα. Πολύ πρόσφατα επικαιροποιήθηκε, το Σεπτέμβριο του 20 δηλαδή, από τη FATF η εν λόγω τυπολογία. Τώρα, να πούμε ότι η διαδικασία αυτή δεν έχει ολοκληρωθεί, τουλάχιστον όσον αφορά το νομοθετικό της σκέλος. Συνεχίζεται και μάλιστα έχει καθυστερήσει και για την έκτη οδηγία να την ενσωματώσει η ελληνική δημοκρατία στην ελληνική ένωμη τάξη. Ενώ ακόμα περιμένουμε διευκρινήσεις από τις εποπτικές αρχές, δηλαδή την Επιτροπή Κεφαλαία Αγοράς και την Αρχή Καταπολέμησης του Μαύρου Χρήματος, όσον αφορά το πιο συγκεκριμένα τι μέτρα πρέπει να ληφθούν για την συμμόρφωση των οντοτήτων και την εξακολούθηση, ας πούμε, των δραστηριοτήτων, των υποχρεών οντοτήτων. Όπως γίνεται αντιληπτό, λοιπόν, και κρίνοντας και με βάση την εμπειρία των υπόλοιπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μόνο όσοι έχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα καταφέρουν να εξασφαλίσουν την εγγραφή τους στο Μητρό, το οποίο θα βγάλουν οι εποπτικές αρχές, και αναφέρομαι δηλαδή στις υπόχρεες οντότητες. Είναι αυτονόητο ότι η μη συμμόρφωση σε αυτά τα κριτήρια θα δυσκολεύσει πάρα πολύ και την εξακολούθηση των δραστηριοτήτων των εταιριών αυτών. Χαρακτηριστικό είναι και το παράδειγμα της Γερμανίας με την Baffin, η οποία πολύ πρόσφατα, το φθινόπωρο τώρα, το Σεπτέμβριο, έβγαλε κάποιες προϋποθέσεις αδειοδότησης, ειδικά για τους παρόχους υπηρεσιών Bitcoin ATM. Κάτι αντίστοιχο αργά ή γρήγορα, όσον αφορά την αγορά κρυπτονομισμάτων ή και πιο ειδικά για την αγορά των Bitcoin ATM, θα γίνει και στην Ελλάδα, με βάση τις αποφάσεις των εποπτικών αρχών. Τώρα υπάρχουν μια σειρά από πάρα πολύ αυστηρές κυρώσεις, ποινικές, διοικητικές, πρόστιμα. Αναφέρονται αναλυτικά στο 8ο κεφάλαιο, το κεφάλαιο ΙΤΑ του νέου νόμου, του παλιού νόμου, όπως τροποποιήθηκε από τον νεότερο. Όποιος θέλει μπορεί να μπει να τα δει. Το βασικό είναι ότι το AML, δεν, όπως φαίνεται, δεν θα έχει έρθει για να μείνει. Είναι νέα πραγματικότητα για τους παρόχους και για τους συναλλασσόμενους στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και διεθνώς. Και αυτές είναι σε αδρές γραμμές το σκηνικό. Αυτό είναι το σκηνικό έτσι όπως το διαμορφώνει και το νέο πλαίσιο, ας πούμε, συμμόρφωσης. Τώρα θα δώσω τον λόγο πάλι στον Γιάννη. Ευχαριστώ για την προσοχή σας και συζητάμε και αργότερα με τις ερωτήσεις. Ευχαριστούμε, Κώστα.
ήθελα τώρα να κάνω μια μικρή παρουσίαση για το πώς θα γίνεται η αυτοποίηση πάνω στα ATM και πάνω στο site, επειδή βλέπω ότι υπάρχουν ήδη ερωτήσεις σε αυτό το θέμα, ποια θα είναι τα όρια, ποια θα είναι τα levels. Θα σας δείξω ένα βιντεάκι που έχουμε ετοιμάσει, ειδικά γι' αυτό. Δώστε μισό λεπτάκι. Να το κάνω share το βίντεο και να το τρέξω. Ωραία. Οπότε, αν μπείτε στην σελίδα της bcash.eu, πάνω δεξιά θα δείτε το account ID. Έτσι ξεκινάμε την εγγραφή μας για να πάρουμε ένα QR κωδικό, το οποίο στη συνέχεια θα το χρησιμοποιήσουμε στα ATM της bcash. Ένας κωδικός για όλα τα ATM που έχουμε σε όλη την Ελλάδα. Δεν χρειάζεται να κάνετε παροπλές εγγραφές σε κάθε ATM. Να σας κάνουμε ένα παράδειγμα. Στην αρχή βάζετε το email και το κινητό. Μαζί με ένα κωδικό, PIN, το οποίο συνέχεια θα το χρησιμοποιήσετε και στο ATM. Αφού διαβάσετε και συμφωνήσετε με τα KYC email, CTF policy, τερματισμό και private policy, αν συμφωνείτε, πατάμε συνέχεια. Ο λογαριασμός δημιουργήθηκε και θα σταλεί στο email μια αναλύνη και παλήθευση του email σας. Μισό το κάνω copy-paste εδώ πέρα για λόγος. Φανεί πιο γρήγορα. Το email παλήθευθηκε. Το μόνο που μας μένει είναι κάνουμε την παλήθευση του κινητού. Τα SMS συνήθως έρχονται αρκετά γρήγορα, μέσα σε 10-15 δευτερόλεπτα θα έχετε λάβει ένα SMS. Ωραία, αφού κάνουμε επαλήθευση αυτών των δύο στοιχείων, το μόνο που μένει είναι να ολοκληρώσουμε την εγγραφή, να βάλουμε ένα όνομα ή ένα επώνυμο, βάζουμε εδώ κάποια στοιχεία σαν παράδειγμα, όλα αυτά τα στοιχεία που βλέπετε εδώ είναι υποχρεωτικά με βάση τον νόμο για το οποίο σας μίλησε πριν λίγο ο Κώστας Κοντζερόδης. Αν έχετε κάποιες ερωτήσεις συνέχεια πάνω με αυτά τα στοιχεία, μπορείτε να μας πείτε και θα σας απαντήσει ο Κώστας. Με αυτόν τον τρόπο, όταν συμπληρώνουμε τα στοιχεία, ολοκληρώνουμε την εγγραφή και παίρνουμε το πρώτο επίπεδο. Με το πρώτο επίπεδο έχετε τη δυνατότητα να αγοράσετε ή να πουλήσετε έως 1.990 ευρώ την εβδομάδα. Που είναι και το starter level. 990 ευρώ, συγγνώμη, έκανα λάθος, 1.990 ευρώ την εβδομάδα. Για να πάτε στα 14.990 το μήνα, θα πρέπει να κάνετε το advanced level. Που εκεί θα σας ζητηθεί μία ταυτότητα και μία selfie. Θα σας το δείξω τώρα σε λίγο. Εδώ, ο κωδικός είναι μέσα εδώ, μπορείτε να το στείλετε στο email ή να το κατεβάσετε από εδώ πέρα σαν PDF αρχείο, να το εκτυπώσετε και να έρθετε στο ATM ή ακόμα και από το κινητό σας. Θα δείξω και το επόμενο βίντεο. Πού είναι το advance. Που έχουμε ήδη το starter, θα κάνουμε απλώς μία είσοδο στο account. Θα προχωρήσω λίγο στα γρήγορα, για να μην τρώμε χρόνο. Θα δείτε ότι αφού κάνετε το ολοκλήρωση στη διαδικασία της επαλήθευσης, έχετε το όριο 14.990 ευρώ το μήνα. Η παλήθευση γίνεται μέσω του συνεργάτη μας, Summons App. Είναι μια εταιρεία που εξειδικεύεται ειδικά πάνω στο KYC και όλα τα δεδομένα τα οποία θα τα δώσετε σε κρυπτογραφημένη μορφή ακολουθώντας όλους τους κανόνες του GDPR.
Ωραία. Αφού το έχει το κωδικό, θα δείξω και πάνω και στο ETM ένα παράδειγμα. Κανονικά, όπως δεν ξέρω να έχετε πελάτες που έχουν χρησιμοποιήσει το ETM, θα δείξω στο Shell. Σκανάρω το κωδικό το οποίο μόλις δημιουργήσαμε. Το όλο το πι μου. Θα πατήσω συνέχεια και τα ποσά που θα δείτε τώρα είναι ανεβασμένα στο μάξιμο του όριο. Γιάννη, αν θέλεις να... ευρώ να... συναλλαγή, ειδικά αν πάρουμε στο ETM χρήματα, και μέχρι 14.290 το μήνα που και επιτρέπει ο νέος νόμος που έχει μπει σε εφαρμογή. Θα γυρίσω τώρα λίγο την κάμερα προς όλους τους ομιλητές. Θα πάω τον λόγο Δημήτρης για να συνεχίσει με τις ερωτήσεις που θα μας δώσει και εμείς θα τις απαντάμε. Έχετε, ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Απαντήσεις, θα ήθελα να σας παρουσιάσω τον Ανδρέα Γαβρίλ, που είναι ο συνεργάτης της BCAS, είναι ATM Operator και Mining Pool Operator. Αν έχετε ερωτήσεις πάνω σε αυτό το θέμα, επίσης μπορείτε να ρωτήσετε και να σε απαντήσει. Λοιπόν, σχετικά με τις ερωτήσεις που έχουν γίνει, ρωτάω την πρώτη ερώτηση. Μπορεί να γίνει αγορά ή πώληση κρύπτο χωρίς KYC και ποια είναι τα όρια? Παιδιά, με ακούτε? Ναι, ναι. Αν θέλετε να κλείσετε το screen sharing στον υπολογιστή, τότε θα μπορέσουμε να σας βλέπουμε καλύτερα στην κάμερα. Τέλεια. Ωραία. Επαναλαμβάνω την ερώτηση. Μπορεί να γίνει αγορά ή πώληση κρύπτο χωρίς KYC και ποια είναι τα όρια? Χωρίς KYC δεν μπορεί να γίνει αγορά ούτε πώληση με τον νέο νόμο. Υπάρχουν τρία επίπεδα, όπως έδειξε και πριν λίγο, το starter, το advanced και το trader. Στο πρώτο επίπεδο είναι 990 ευρώ την εβδομάδα. Το δεύτερο επίπεδο 14.990 το μήνα. Και το trader από 15.000 και πάνω. Χωρίς όριο, δηλαδή. Πάμε στην επόμενη. Είναι νόμιμο ένα bitcoin ATM στο χώρο μου? Πώς το χειρίζουμε λογιστικά και φορολογικά? Τι αλλάζει αν το ATM είναι ιδιόκτητο, franchise, νοικιασμένο κλπ? Ναι, εννοείται πως είναι νόμιμο. Απλά, εάν το ATM είναι δικό σας, θα πρέπει να κάνετε και καταγραφή όλων των συναλλαγών σε μηνιαία βάση για λογιστική απόδοση. Οι ευθύνες διαφοροποιούνται ανάλογα με τη μορφή της κάθε συνεργασίας. Μπορείτε να μας στείλετε ένα email στο info@bcas.eu για να σας δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες και κατευθύνσεις. Ωραία. Αν δέχουμε πληρωμές με bitcoin, πώς το χειρίζουμε λογιστικά και φορολογικά? Τι αλλάζει για βιβλία κατηγορίας α, β, γ, και εάν κρατώ τα BTC χωρίς μετατροπή σε ευρώ? Ωραία. Το χειρίζεστε όπως και κάθε άλλη πληρωμή σε ευρώ. Αυτό όμως είναι πολύ λογιστικό, καθαρά λογιστικό κομμάτι. Αν θέλετε, στείλτε μας πάλι στο email περισσότερες λεπτομέρειες, τι ακριβώς θέλετε, ποια είδους συνεργασίας, σε ποιο χώρο κτλ. Και θα δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Εκτός από την BCAS, υπάρχουν άλλοι υπόχρεοι του νόμου που έχει βγει? Ναι, υπάρχουν πολλοί υπόχρεοι. Μάλλον ο καινούριος νόμος απλώς, όπως ανέφερα και προηγουμένως, προσθέτει ουσιαστικά σε ένα μακρύ κατάλογο υπόχρεων οντοτήτων τις εταιρείες που ασχολούνται συγκεκριμένα με τα κρυπτονομίσματα και με βάση τους ορισμούς που δίνει ο νομοθέτης για αυτή τη δραστηριότητα. Τώρα τι να πούμε, είναι από μεσαιτικά γραφεία μέχρι τις μεγάλες τράπεζες, δικηγορικά γραφεία, δηλαδή είναι πάρα πολύ μεγάλος κατάλογος. Μπορεί κάποιος να αναπτύξει τον νόμο, είναι ενδιαφέρον να το δει εξαντλητικά. Αλλά για την συζήτηση προφανώς εστιάσαμε σε αυτό που μας ενδιαφέρει. Κώστα, η ερώτηση ήταν
Αν γνωρίζετε αν στην Ελλάδα υπάρχουν ανταλλακτήρια με έδρα την Ελλάδα ή, για παράδειγμα, οι υπόχρεοι είναι και αυτοί που έχουν custodial πορτοφόλια και υποψιάζομαι ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν άλλοι. Υπάρχουν κάποια ATMs από άλλες εταιρείες. Αυτό είναι βασικά το ερώτημα. Κωστά, υπάρχουν κάποια ανταλλακτήρια στην Ελλάδα που ασχολούνται με κρυπτονομίσματα, κάποια πορτοφόλια ή και κάποιες εταιρείες που έχουν αντίστοιχα ATM όπως και η Bcash. Πώς επηρεάζει αυτές τις εταιρείες, αν υπάρχουν, σε τι βαθμό υπάρχει? Ναι. Υπάρχει ένα site, έτσι, το Bitcoin ATM Radar, νομίζω, καλά το λέω. Σε αυτό γίνεται μια χαρτογράφηση τουλάχιστον των ATMs που υπάρχουν σε κάθε χώρα. Εκεί πέρα υπάρχει ένα pattern. Άμα κάποιος το επισκεφθεί, θα δει και ποιες άλλες εταιρείες δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Ο νόμος δεν κάνει εξαιρέσεις, βέβαια. Δηλαδή, και είναι σαφές ότι οποιοδήποτε αναλαμβάνει και την ευθύνη της συμμόρφωσης για τις δραστηριότητές του. Και αυτό, βέβαια, αφορά, αν το θέλετε κιόλας, το τι θα γίνει στη συνέχεια. Δηλαδή, από ένα σημείο και μετά, εφόσον τελειώσει, ας πούμε, για μια ιδιότητα περίοδος χάρητος από τη μεριά των ευρωπαϊκών αρχών στην Ελλάδα, είναι σαφές ότι όποιες εταιρείες δεν έχουν λάβει απολύτως κανένα μέτρο για τη συμμόρφωσή τους με αυτή την όντως πρωτότυπη και πρωτόγνωρη διαδικασία για το χώρο των κρυπτονομισμάτων, είναι, να το πω έτσι, επικίνδυνες και για τους ίδιους τους συναλλασσόμενους τους. Δηλαδή, κανείς δεν εγγυάται τις καταθέσεις που έχουν σε αυτές τις εταιρείες, κανείς δεν εγγυάται την ασφάλεια των συναλλαγών, γιατί από την εμπειρία και άλλων χωρών είναι πολύ εύκολο ο νομοθέτης, εφόσον δει ότι γίνεται με μία, ας πούμε, συρροή και με μία έτσι, εξακολουθητικότητα παράβαση του πλαισίου συμμόρφωσης, να κλείσει αυτές τις εταιρείες και οι διαχειριστές, οι οποίοι δεν συμμορφώνονται και δεν λαμβάνουν μέτρα για να συμμορφωθούν, προφανώς θα έχουν και πολύ μεγάλες ποινικές ευθύνες. Το σημαντικότερο όμως που να συγκρατήσουμε ότι δεν θα είναι ασφαλείς οι συναλλαγές. Δηλαδή, όποια ATMs λειτουργούν χωρίς αυτό το πλαίσιο, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο για τους συναλλασσόμενους να συνεχίσουν εφόσον είναι ενεργοί ή σκέφτονται να ξεκινήσουν να κάνουν συναλλαγές με τέτοιους παρόχους που δεν συμμορφώνονται. Είστε ακόμα αισιόδοξοι για την ανάπτυξη του δικτύου τώρα με την εφαρμογή του KYC και αν σκεφτόμαστε να ενσωματώσουμε και το Lightning Network? Πάντα είμαστε αισιόδοξοι αυτό που κάνουμε και αυτό που γίνει τώρα. Θα βρούμε λύσεις. Πιστεύω πως δεν πάμε καλά. Σχετικά με το Lightning Network δεν αναμένεται σύντομα, γιατί εστιάζουμε σε άλλες υπηρεσίες και τεχνολογικές εφαρμογές, όπως για παράδειγμα POS για επαγγελματίες. Μπορεί να γίνει αγορά ή πώληση κρύπτο χωρίς KYC και ποια είναι τα όρια? Νομίζω πως απαντήσαμε στην ερώτηση, ναι. Δεν μπορεί, ναι, και τα όρια τα πάμε και πριν λίγο. Πόσο ξένος τουρίστας θα αγοράζει κρυπτονομίσματα από το μηχάνημα? Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Θα κάνει μια απλή εγγραφή και θα κάνει την αγορά. Ωραία. Χρειάζεται να υπάρχει και υπάλληλος ή μπορεί να δουλεύει το μηχάνημα σαν ATM τραπεζών και φορολογικά πώς θα λειτουργεί, πώς δηλώνονται τα κρυπτονομίσματα γενικότερα? Νομίζω αυτό και για τον Γιάννη και για τον Κώστα. Υπάλληλος. Πάντα ένας υπάλληλος σε έναν χώρο το ATM πάντα είναι καλό, είναι ότι εξυπηρετεί τον κόσμο και τους ανθρώπους, δηλαδή δεν θα γίνει πλέον στο μηχάνημα. Έχει πολύ ανταπόδοση το μηχάνημα, αν έχει έναν υπάλληλο το οποίο θα κάνει εξυπηρέτηση πελατών. Όσο αφορά το φορητό κομμάτι, πάλι είναι λογιστικό το θέμα, καλύτερα να μας γράψετε σε ένα email για να δούμε την κατάσταση, για ποιες χρησιμοποιούν συγκεκριμένα την περίπτωσή σας και να σας απαντήσουμε. Γιατί δεν έχουμε δει Bitcoin ATM στην Κύπρο? Υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο σε αυτή την αγορά?
Ο Φιλικάπης, λοιπόν, το λέει. Υπάρχει ένας πολύ συγκεκριμένος λόγος. Στην Κύπρο δεν, οι τράπεζες δεν τους αρέσει το bitcoin. Οποιοδήποτε εταιρεία και αν ασχοληθεί με το bitcoin, ας πει μια λέξη για το bitcoin, δεν θα ανοίξει ποτέ λογαριασμό σε καμιά τράπεζα στην Κύπρο. Δεν υπάρχει εξάρτηση. Οπότε είναι και η κύρια αιτία γιατί δεν υπάρχουν και η αιτία. Πόσο φύ κρατάει το ATM κατά την πώληση αγορά, είναι κάτι το οποίο αποφασίζει η εταιρεία που έχει το ATM ή είναι κάτι fixed που αποφασίζεται από τον νόμο? Νόμο δεν υπάρχει, δεν είναι fixed. Η εταιρεία το αποφασίζει. Σε εμά τα ATM το buy είναι 8, το sell είναι 6%. Εάν εγώ αγοράσω ή νοικιάσω ένα μηχάνημα Bcash, θα έχω τις ίδιες υποχρεώσεις που είπαμε πριν? Όχι. Την υποχρέωση την κύρια την έχει η Bcash σαν εταιρεία. Εμείς κάνουμε υποχρέωση του KYC. Η μόνη υποχρέωση που θα έχει αυτός που θα δώσει το μηχάνημα είναι να προσελκύσει κόσμο και να τον εξυπηρετεί. Αυτή είναι η κύρια υποχρέωση που θα έχει πάνω. And this one question is for Radomir, actually. Is the ML and KYC directives exactly the same for all European countries? Mm-hmm. Or is it up to each country to implement their own directives? Thank you for the question. European Union directives, AML directives, has to be treated as some kind of guideline for each European Union member state. Each country may implement those directives by its own way, in different scenario, by different legal provisions. However, AML directives has to be treated as minimum, which has to be implemented. In other words, AML regulation may differ in each European Union states, but this basic standard, which is presented and stipulated in AML directives, has to be fulfilled by each European member states. For example, different regulation may refer to due diligence measures. Different data may be obtained from the clients in each member states. In different scenario, provider of cryptocurrency exchange services has to report transactions. So summarize, yes, in each member, European member states, there may be different AML regulation. Okay. Και κάθε πότε πρέπει να κάνουμε KYC? Είναι μια ερώτηση. Λοιπόν, το KYC καταρχήν να πούμε ότι είναι περισσότερο concept, έτσι. Δεν είναι κάποιο σφιχτό σύστημα, ας πούμε, κανόνων ή νόμων. Είναι μια πολιτική που ακολουθείται στις εταιρείες για τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές του χρόνου. Όχι, δεν πρέπει να κάνουμε KYC, όπως το λέει η ερώτηση, έτσι όπως την κατάλαβα συνέχεια, αλλά αναλόγως τη φύση του πελάτη, του κάθε συναλλασσόμενου, τον όγκο των συναλλαγών του, τις δραστηριότητες του εν γέννη, κλιμακωτά δηλαδή και αναλογικά, θα ζητούνται διευκρινήσεις σε σχέση με κάποιον. Φαντάζομαι ότι είναι αυτονόητο ότι αν κάποιος θέλει να κινήσει τεράστια ποσά μέσα από πλατφόρμες, ακόμα και σε κρυπτονομίσματα, λόγω ακριβώς του όγκου των συναλλαγών, πρέπει να αναμένει ότι θα ζητούνται και περαιτέρω στοιχεία. Αλλά όπως έδειξε και νωρίτερα ο Γιάννης για βασικές συναλλαγές και μικροεπενδυτές, είναι πολύ στάνταρ και θα έλεγα δεν επηρεάζουν το πρόσωπο, ας πούμε, και τις συναλλαγές αυτές καθ' αυτές. Can I ask also another one about this question? In Europe, generally, how often should pass KYC process? It's one-time process or you need? It's different because if you are establishing transaction legal relation with client, and of course there are obligation to perform KYC due diligence and due diligence actions and KYC procedures. This is the first contact with the client. However, the fifth AML directive is referring that the obliged
institution has to keep clients' data up to date. So if we have a suspicion that this data changed, we should ask client for an update. If there is, from the moment of obtaining data, it lasts, for example, 2 years, I think we also have to think about asking to update data because the place of living may change, address of residence may change, phone number may change, passport number, ID number. So we have to, of course, there are no strict rules, but this data has to be up to date. Ποιες έχεις πλήξεις, πες μου. Δεν ξέρω, έχει βάλει μας γράφαν πολλές. Στοιχεία, στέλνουμε στις αρχές. Ναι. Τι στοιχεία στέλνουμε στις εποπτικές αρχές από την BKASH, ως αποτελέσμα εφαρμογής της AML πολιτικής που ακολουθούμε. Αυτός όμως με αναπευθύνω. Ναι, ναι. Σε περίπτωση με βάση αυτά που περιγράφει και ο νόμος έχουμε ύποπτη δραστηριότητα, ύποπτη συναλλαγή ή ασυνήθιστη δραστηριότητα, συντάσσεται μία αναφορά και από εκεί και πέρα, χωρίς να διακόπτονται οι συναλλαγές με πρωτοβουλία της δικάς ή οτιδήποτε, είναι ευθύνη της αρχής να εξετάσει τι περαιτέρω ενέργειες πρέπει να γίνουν. Αυτό. Και νομίζω απευθείας και άλλη μια ερώτηση σχετική. Ως πελάτης της BKASH, ενημερώνουμε για τα στοιχεία συναλλαγών που η εταιρεία στέλνει στις υποπτικές αρχές. Νομίζω αυτό είναι. Δεν στέλνει. Η BKASH δεν στέλνει κανένα στοιχείο στις υποπτικές αρχές. Ακριβώς. Βλέπεις κάποια άλλη ερώτηση που θέλεις να απαντήσεις. Εδώ λέει, αν λόγω του τον κυβασίου θα αλλάξει το ταφή μας, όχι, θα παραμείνουν τα ίδια. Αν και θα έχει παραπάνω κόστος, εμείς δεν προχωρήσουμε στην. Ναι, το KYC έχει. Ναι, δεν έχει κόστος, βέβαια. Δεν είναι ότι το KYC έχει κόστος από όλες τις πλευρές, αλλά πρέπει να τα πω πώς είναι να μην προχωρήσουμε στα αφή και να παραμείνουμε όπως έχω με τους πελάτες μας. Αυτά. Έχει λέει εδώ δικαίωμα επικά θα σταματήσει συναλλαγές που θεωρεί ύποπτη. Δεν σταματάμε σε συναλλαγές, απλώς έχουμε το δικαίωμα να ανεβάσουμε το. Να ζητήσουμε το next level KYC. Επαλήθευση. Επαλήθευση, ναι. Αν ο πελάτης πέρασε την επαλήθευση, δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να σταματήσουμε μια συναλλαγή. Ναι. Αυτός είναι άλλωστε και ο λόγος του KYC. Για να μην σταματάμε, υπάρχουν τα όρια. Αν θέλει κάποιος να δώσει παραπάνω, κάνει το επόμενο βήμα και συνεχίζει κανονικά τις συναλλαγές. Δεν βλέπω κάποιες άλλες ερωτήσεις. Δεν ξέρω πώς προχωράμε. Ευχαριστούμε πολύ. Θα κάνω και εγώ μία ερώτηση και μετά θα δώσω το λόγο στον Σπύρο. Ουσιαστικά, λοιπόν, κάποιος ο οποίος θέλει να κάνει συναλλαγές μέχρι 990 ευρώ την εβδομάδα, πρέπει να επαληθεύσει ένα κινητό μόνο, σωστά? Εάν κάποιος κάνει το starter όσον αφορά την επαλήθευση, κάνει την επαλήθευση του επίπεδου starter. Το όριο που μπορεί να χρησιμοποιήσει με την απλή επαλήθευση είναι 990 ευρώ. Την εβδομάδα. Ναι. Την εβδομάδα. Από Δευτέρα έως Κυριακή συγκεκριμένα. Ωραία. Αλλά η επαλήθευση είναι μόνο για τον αριθμό κινητού. Σωστά. Είναι επαλήθευση κινητού τηλεφώνου, email. Και αν δηλώσετε στοιχεία. Ναι. Και κάποια στοιχεία βασικά. Ναι. Ναι. Όπως μια εγγραφή που κάνουμε σε ένα site. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Σπύρο, έχεις κάποια ερώτηση? Δεν θέλω και εγώ να ρωτήσω κάτι. Δεν ξέρω αν με ακούτε απευθείας ή αν θα μεταφερθεί η ερώτηση. Θα τα μεταφέρω εγώ. Όχι, είναι λίγο μεγάλη. Μήπως μπορούμε να ανοίξουμε το speaker εκεί στον υπολογιστή, γιατί... Προσπάθησε λίγο να ανοίξεις τον ήχο. Βγάλετε το μικρό, βγάλετε το ακουστικό που έχετε. Εντάξει, για να μην καθυστερούμε. Αυτή η απόφαση έφτασε σε εμάς και πήρε κάποια διαδικασία, υπήρξε φαντάζομαι, για να, μέχρι να
διατυπωθεί και τις λεπτομέρειες. Σε αυτή τη διαδικασία υποθέτω ότι κλήθηκαν διάφοροι να νομοδοτήσουν, υπήρξε μια διαβούλευση. Δώστε μου ένα λεπτάκι μόνο. Ναι, βεβαίως. Ακούς. Ναι. Ωραία. Λέω, ο νόμος αυτός προφανώς είναι αποτέλεσμα μιας διαδικασίας και ήταν πιθανώς μια μακρά διαδικασία στην οποία εκλήθησαν οι ενδιαφερόμενοι να δώσουν τη γνώμη τους. Θα υπήρξε μια διαβούλευση, υποθέτω, κτλ. Εσείς συμμετείχατε ή ως εταιρεία καταρχήν σε αυτή τη διαβούλευση? Αν όχι, συμμετείχε κάποιο όργανο, αν υπάρχει, του κλάδου? Αν συμμετείχε όργανο ή αν συμμετείχατε εσείς, ποια ήταν η δική σας θέση απέναντι στα ζητήματα? Καλοδέχεστε αυτή τη ρύθμιση? Βλέπετε ότι θα σας ανοίξει πρόσβαση στις αγορές που μέχρι τώρα δεν είχατε? Είναι για σας αρνητική? Ξέρουμε ότι καλύτερα να μην γνωρίζουμε πώς γίνεται η νόμη. Γιατί είναι πάρα πολλές ερωτήσεις, Μάση. Ναι, λέω, αυτό το λουκάνικο εδώ, πώς το φτιάξατε? Ναι. Λοιπόν, όσον αφορά το πρώτο σκέλος, έχει ενδιαφέρον γιατί, όπως ξέρετε, η εισαγωγή ενός σχεδίου νόμου περνάει όντως από κάποια στάδια. Συγκεκριμένα συζητήθηκε στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής. Σε αυτό δηλαδή το προκαταρκτικό στάδιο που καλούνται και οι φορείς για να γίνει η απαραίτητη διαβούλευση, δεν εκλήθη, όχι μόνο εμπικάς, κανείς, ας το πούμε, παίκτης από την αγορά των κρυπτονομισμάτων για να εισφέρει γνώμη, να το πω έτσι, και να διαμορφωθεί από κοινού όπως θα έπρεπε να γίνει. Γιατί, να σας το πω και λίγο διαφορετικά στη συγκεκριμένη συζήτηση, έχει ενδιαφέρον το εξής. Εάν θέλουμε ένας νόμος ο οποίος ρυθμίζει και λιγότερο ή περισσότερο προκαλεί και ένα σοκ, ανεξάρτητα με τον τομέα της αγοράς τον οποίο, τον οποίο αφορά, το λογικό είναι ότι ο θεσμικός φορέας, ο κρατικός, ο επόπτης, εξ αρχής, ήδη από το στάδιο αυτό της διαβούλευσης, δημιουργεί τους κατάλληλους διάβλους επικοινωνίας, ούτως ώστε ο νόμος να εισαχθεί λαμβάνοντας υπόψη και τις ανάγκες της αγοράς. Τώρα αυτό δεν ξέρω αν είναι αναφορά συγκεκριμένα, ας πούμε, τα κρυπτονομίσματα ή αν είναι γενικώς μια ελληνική ιδιαιτερότητα στο πώς εν τέλει ψηφίζονται νόμοι και τα σχετικά. Θα μπορούσε να μας πει και ο Ράντομιρ, αν και να μας μεταφέρει μια ευρωπαϊκή εμπειρία, αν και είναι λίγο ειδική η συζήτηση και αφορά το πώς εν τέλει τη σχέση που έχει, ας πούμε, το κράτος και γενικώς ο επόπτης, ο regulator, με τα υποπτευόμενα πρόσωπα. Θέλετε να επαναλάβετε και τα υπόλοιπα, γιατί αυτό... Όχι, λέω, αυτό με ενδιαφέρει, ενώ δεν μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τις πολιτικές πράξεις σαν μια βροχή. Έβρεξε ο Θεός και βραχήκαμε. Ενώ υπάρχει παντού μια διαδικασία που την νομιμοποιεί αυτό το αποτέλεσμα. Και αναρωτιέμαι, είναι η έλλειψη κάποιου θεσμικού οργάνου το οποίο να αντιπροσωπεύει τον κλάδο? Γιατί αν ήταν για το εμπόριο, θα πήγαιναν στο εργοστήριο των εμπόρων. Ή αν πρόκειται για βιομηχανία, θα πήγαιναν στο ΣΕΒ. Έχουν διαμορφωθεί σώματα τα οποία διαβουλεύονται με την πολιτική αρχή και κάπως παράγονται οι νόμοι, ξέρω και εγώ. Στην δική μας περίπτωση, τι έγινε με αυτόν τον πάρο? Νομίζω ότι, χωρίς να ξέρω τώρα, κάνω εικασία, δεν νομίζω ότι σε οποιαδήποτε, τουλάχιστον εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης χώρα, ελήφθη υπόψη γνώμη, ακόμα και μεγάλων και πολύ, ας πούμε, πώς να το πω, παλιών παικτών στον χώρο του Bitcoin, δεν ελήφθη υπόψη γνώμη τους. Αυτές οι οδηγίες και όλα αυτά τα guidelines που αφορούν το KYC έγιναν, ας το πούμε έτσι, ήταν μονομερείς ενέργειες. Λιγότερο περισσότερο
Αυτό. Το καλοδέχεστε. Και στην Ελλάδα, και στην Ελλάδα δηλαδή δεν έγινε κάτι διαφορετικό. Το καλοδέχεστε εσείς. Αν καλούσαν να δώσετε γνώμη, θα ήσταν προς αυτήν την κατεύθυνση, κάτι θα αλλάζατε. Πώς θα το. Ποια είναι η γνώμη σας εν τέλει γι' αυτό. Ναι, κοιτάξτε, νομίζω ότι δεν υπάρχει και επιλογή από ένα σημείο και μετά. Πάντα πρέπει να. Δηλαδή, ως BKS έχουμε εξ αρχής επιδιώξει να έρθουμε σε επαφή, ας πούμε, με την Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς, να προτείνουμε κι εμείς πράγματα. Είναι μια διαδικασία η οποία ακόμα δεν έχει, ας το πούμε έτσι, προχωρήσει. Okay. Αλλά εμάς μας ενδιαφέρει ακριβώς αυτό, να υπάρχει μια επικοινωνία και κυρίως, γιατί αυτός είναι και ο ενδιαφερόμενος, να μην δημιουργηθεί κόλλημα στις συναλλαγές και στην ελευθερία των συναλλαγών. Που και η BKS είναι μέσα σε αυτό το στερέωμα, ας πούμε. Αυτό είναι το μέλημά μας. Τώρα είναι και η κατάσταση έτσι, να μην το ξεχνάμε, που γενικώς υπάρχει μια δυσκολία έτσι, αυτή την περίοδο από το κρατικό μηχανισμό, λιγότερο ή περισσότερο. Και αυτό και ο άλλος στην Κίνα κάτι είπε για τους regulators και τον κλείσανε. Ήρθαν το IPO. Εντάξει, οκ. Ευχαριστώ. Πάνω σε αυτό να κάνω και μια άλλη ερώτηση. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε νομοθεσία για κρυπτονομίσματα στην Ελλάδα. Και αυτή η νομοθεσία είναι ξεκάθαρα για το ξέπλυμα χρήματος. Εσείς βλέπετε ότι μπορεί να εμφανιστεί νομοθεσία και για άλλους τομείς, να υπάρξει regulation σε άλλους τομείς, οι οποίοι δεν είναι για AML. Σε άλλους τομείς, σε σχέση, να υπάρξει νομοθεσία σε σχέση με τα κρυπτονομίσματα. Με ρωτάτε εμένα τώρα, φαντάζομαι. Ναι, ναι. Αν ας πούμε, θα μπορούσε να γίνει regulated, όχι από την άποψη ξέπλυματος χρήματος, αλλά από την άποψη επένδυσης ή φορολογικά, να ενταχθεί στη φορολογία. Ναι. Αυτό ρωτάω. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει πρωτοβουλία σε εθνικό επίπεδο για περαιτέρω, ας πούμε, σχέδια νόμου, και ό,τι είναι να ληφθεί περαιτέρω θα είναι σε επίπεδο Ένωσης, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήδη δηλαδή, αν κάνετε την κατάλληλη έρευνα, η συζήτηση έχει ξεκινήσει για τη συνολική ρύθμιση, όχι μόνο δηλαδή όσον αφορά το AML κομμάτι. Αυτό είναι μια διαδικασία που έχει ξεκινήσει. Πρόσφατα δόθηκε στη δημοσιότητα και ένα working paper ενός κανονισμού, ο οποίος θα αφορά συγκεκριμένα τα crypto assets. Αυτό από τη μία μπορεί να προκαλεί, ας το πούμε έτσι, ενδεχομένως φόβο. Απ' την άλλη, δείχνει και το τι προτίθεται και γενικώς, ας το πούμε, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης να κάνουν όσον αφορά τα κρυπτονομίσματα. Επομένως, το AML είναι ένα κομμάτι, ας το πούμε έτσι, της σχέσης που θα έχουν τα κρυπτονομίσματα στο μέλλον με τους επίσημους φορείς. Δεν νομίζω πάντως να αφορά ζητήματα που συζητάμε εμείς τώρα. Δηλαδή, μπορεί να είναι και πάρα πολύ θετικές εξελίξεις έτσι, στο να υπάρξουν κατάλληλοι διάβλοι και με το παραδοσιακό και επίσημο χρηματοπιστωτικό σύστημα να διαδοθεί ως μέσο πληρωμής, να εδραιωθεί ως συναλλακτική συμπεριφορά, να ευνοηθεί δηλαδή από το κανονισμό και τη ρύθμιση. Δηλαδή αυτό θα φανεί και δεν νομίζω ότι μπορούμε τώρα να το προβλέψουμε με ασφάλεια. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Υπάρχει κάτι άλλο που θέλετε να προσθέσετε? Δημήτρη, ερωτήσεις από το YouTube θα πάρουμε. Δημήτρη, θέλεις να έρθεις? Έγιναν οι ερωτήσεις και από το YouTube. Τις διαβάσανε μερικές. Okay, γιατί... Ναι, πείτε μου. Ήθελα να ρωτήσω αν έχετε κάτι άλλο να συμπληρώσετε ή τίποτα άλλες ερωτήσεις να απαντήσετε. Εσείς πείτε μας αν έχετε κάποιες άλλες ερωτήσεις, είναι ευχαριστώ να σας απαντήσουμε. Αν έχετε κάτι στο μυαλό σας σχετικά με την BKS και τα ATMs. Το λειτουργικό κομμάτι πιο πολύ, θα σας απαντήσω. Εγώ προσωπικά έχω τελειώσει με τις ερωτήσεις μου. Κάποιες που έχουν γραφτεί στο YouTube chat. Δεν ξέρω αν... Θέλετε κάποιος να απαντήσω εδώ. Εσείς μου πείτε, εσείς, αν δείτε κάποιο ενδιαφέρον, πείτε μου, θα τις απαντάω. Υπάρχουν ερωτήσεις που μπορεί να απαντήσουν και δεν αφορούν ακριβώς το
Πάντω κάτι το ίδιο είναι. Βασικά, οποιοδήποτε και αν ερώτηση έχετε, μπορείτε πάντα να μας γράψετε ένα email. Και εμείς εδώ είμαστε, σε απαντάμε, λέει, δεν θα χαθούμε. Ένα λίγο μια θέμα διευκρίνηση. Αν κάποιος αγοράσει 8.000 ευρώ και πουλήσει 8.000 ευρώ. Οι συναλλαγές είναι 16. 16, σημαίνει 16. Όχι, σημαίνει μου βάζει τον νόμο, σημαίνει ότι είναι 16. Εντάξει, εκτονέται, έτσι. Γιατί μπορείς να αγοράσετε ένα κρυπτονόμισμα, να πουλήσει το άλλο ή να τα πάρετε από άλλη πηγή. Πάντως έτσι το θεωρεί το κράτος, έτσι. Πολύ καλά. Κάποια, ίσως, είπατε θα διατηρήσετε τα fees εκεί που είναι. Ναι. Κάποιο έτσι πιο εντυπωσιακό pivot στο business model σας, το δεδομένο του KYC, το βλέπετε πιθανό. Διαδώστε μου λίγο. Εξηγήστε μου λίγο παραπάνω. Συγγνώμη. Εξηγήστε μου λίγο παραπάνω, τι εννοείτε. Όχι, είναι αυτή η ερώτηση. Λέει εδώ, ακριβώς έτσι έγινε η ερώτηση. Αν θα επηρεαστεί το business model σας, δεδομένου του KYC. Όχι, δεν θα τα μείνουν εκεί. Αλλά μήπως υπάρχει κάτι άλλο που θα αναγκαστείτε να κάνετε, μπορεί να μας πείτε το. Όχι, δεν θα επηρεαστεί καθόλου. Ίσα-ίσα δουλεύουμε τώρα με τους πελάτες. Το customer support δουλεύει τώρα full time. Αυτόματα τα τηλέφωνα έχουν πάρει φωτιά. Γιατί θέλει εδώ μια βοήθεια, αλλά να κάνουμε. Έτσι έχει νόμος που θα το ακολουθήσουμε. Αλλά αυτό δεν είναι κάτι το τρομερό. Μια απλή εγγραφή είναι βασικά. Θα κάνω και μια τελευταία ερώτηση. Μια και σας ρεγιουλάρουνε. Εμπίπτεται στη μετακίνηση 2, νομίζω, που είναι για να πας στην τράπεζα, κανένα. Ενώ ATM έχετε. Μπορώ να βάλω 2 και να πάω να βάλω χρήματα για να τα κάνω bitcoin, όπως θα πήγαινα στο ATM στην τράπεζα. Νομίζω πως οι πελάτες μας έτσι κάνουν, αλλά αυτό είναι ένα πολύ κοινό σημείο, βασικά, και νομίζω είναι λίγο νομικό σημείο για το πώς θα κινηθείτε. Λέω, άμα είναι να σας ρεγγυλάρω στα τράπεζα, να πάρετε και τα ωφέλη, ξέρω εγώ, να ξέρετε από τα περιοριστικά. Δηλαδή, αυτό είναι λίγο, έτσι, λίγο ερώτηση προς. Δεν έχει. Νομική ερώτηση, νομίζω, ναι. Okay. Όμως δεν είχαμε κάποιο θέμα να έχει έρθει πελάτες και να το πάρουν. Προστιμώ όλοι οι δύο βάζουν και έρχονται. Δηλαδή. Ποτέ δεν είχαμε, δηλαδή, όλο αυτό το lockdown δεν είχαν κανένα θέμα. Okay. Άρα δεν είχαμε θέμα, το νομίζω ότι καλά κάνουμε, καλά πάμε. Ωραία, εγώ δεν έχω κάτι άλλο, Δημήτρη. Θα ευχαριστήσουμε πολύ. Αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι να δώσουμε το Zoom link στον κόσμο για να μπει εδώ μέσα. Αν θέλετε, μπορείτε να μείνετε. Mm-hmm. Ξέρω ότι είναι αργά και να γυρίσετε στο σπίτι σας. Ναι, να γυρίσετε και σπίτι μας, να λέω το lockdown. Ναι, ναι. Ωραία, σας ευχαριστούμε ένα πολύ. Αν θέλετε ένα δεκαλέπτο, μπορώ να απαντήσω κάποιες ερωτήσεις που θέλετε εσείς, του κόσμου. Ναι, εγώ δεν έχω άλλες ερωτήσεις. Θέλετε να μπει και ο κόσμος που είπατε στο Zoom. Ωραία, θα το κάνουμε τώρα. Και μια στιγμή να βρω το link. Και σε λίγο θα κλείσουμε και το YouTube Live. Πόσα άτομα είναι η ομάδα σας, αν μπορείτε να δείτε αυτό, όσο ο Δημήτρης βρίσκει το... 15 άτομα είμαστε. Είστε και στον τομέα της... του σχεδιασμού του ATM ή αυτό είμαστε, γίνεται όπως από... είχα πει, είμαστε και manufacturer και operator, δηλαδή όλο το ATM που βλέπετε το έχουμε κάνει εμείς. Okay. Το hardware παίρνουμε κομμάτι, το συναρμολογούμε, δηλαδή. Και το software είναι εξολοκλήρωτο δικό μας. Το link που έχω δώσει είναι σωστό, γιατί δεν βλέπω κανέναν να μπαίνει. Θα προχωρήσετε σε... χρήση πιστωτικών καρτών για αγορά κρυπτονομισμάτων με κάποιο τρόπο. Δεν έχω πάει σε καμία
Δεν ακούω. Χώρο το κόσμο. Δεν υπάρχει αυτή η δατώση κανένα χώρο το κόσμο. Γιατί υπάρχουν κάποιε ρεπιστικά στο... ζητήματα υπάρχουν. Ναι. Έχει κάποιο πολύ θέμα με το chargeback. Αυτό είναι το μεγαλύτερο θέμα που οι τράπεζες δεν μπορούν ακόμα να το λύσουν ποτέ. Το link δεν είναι σωστό. Για να δοκιμάσω ξανά. Εδώ σε λάθος link. Στο YouTube το κανάλι πάντως δεν δημοσιοποιήθηκε. Δημητρή. Α. Για να δω ξανά. Υπάρχει μια ερώτηση. Εσείς δεν έχετε, ενώ κάποιος που θα κάνει εγγραφή δεν φτιάχνει και wallet μαζί σας, ενώ θα έρθει με το barcode. Όπως πάντα, δικό του wallet. Δικό του wallet. Θα βάλει τα χρήματά του, θα μετρηθούν από εσάς. Θα του πείτε, δώσουμε τη διεύθυνση bitcoin που θέλετε να τα μεταφέρουμε και θα τα μεταφέρετε αφού κάνετε το exchange, έτσι. Okay. Μπορεί και πάντα όπως πριν να εκτυπώσει και paper wallets από το ATM. Α, ωραία. Δεν αλλάζει αυτή εδώ, το παραμένει όσο έχει. Ωραία. Δούλεψε το link. Σπύρο, μπορείς να βοηθήσεις με το... Ωραία, δούλεψε το link. Ωραία, τώρα έχουμε ηχό όμως γιατί ο κόσμος έχει ανοιχτό το YouTube. Άρα θα κλείσω το YouTube. Μπορείτε να κάνω μία ερώτηση. Θα μπορούσα να κάνω μία ερώτηση. Δούλεψε το link. Πείτε μου. Ναι, θα ήθελα να ρωτήσω. Υπάρχουν κάποιες εταιρείες που βάζουμε εμείς το bitcoin μας και το επανεπενδύουν αυτές οι εταιρείες και μας δίνουν πίσω κάποιο ποσοστό. Θα ήθελα να... Δηλαδή, μας αυξάνουν το bitcoin ουσιαστικά. Ναι. Θα ήθελα να ρωτήσω αν αυτό το πράγμα μπορούμε να το εντάξουμε στη φορολογική μας δήλωση και αν μπορούμε μετά να το ρευστοποιήσουμε με τη δικιά σας εταιρεία. Μέσα στον πολύ καθαρά λογιστικό κομμάτι. Δεν είμαι λογιστής, μπορώ να σας πω μακρύ, αλλά τα κύρια του bitcoin πηγαίνουν σε φορολογικές δηλώσεις. Και εννοείται ότι μπορείτε μετά να τα χρησιμοποιήσετε και εδώ και τα αιτία μας. Υπάρχουν κάποιοι λογιστές που συνεργάζεστε και θα μπορούσατε να μας προτείνετε. Στείλτε μας ένα email και θα σας κατατοπίσουμε, εννοείται. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ. Γεια σας. Να κάνω κι εγώ μία ερώτηση. Ναι, ναι. Ευχαριστώ καταρχάς. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε. Και ό,τι έχετε κάνει μέχρι τώρα, αλλά και η σημερινή συνάντηση. Ωραία, το KYC είναι... Γνωρίζω τον πελάτη. Αλλά το σημαντικό κατ' εμέ, είπατε ότι είναι 900 ευρώ, 990, ναι. 14.990. Ναι, έτσι λέω, περίοδο. Δυστυχώς. Όλη ώρα δεν υπάρχει. Εντάξει, ο καθένας βάζει όσο θέλει. Ας πούμε ότι εγώ αύριο ανοίγω ένα λογαριασμό σε εσάς. Ναι. Θεωρώ έκανα λάθος. Α, κάτι δεν άκουσα την ερώτηση. Είπατε, σταμάτησε εκεί που λέει ότι ανοίγω ένα λογαριασμό σε εσάς. Αυτό άκουσα μόνο. Συγγνώμη, έκανα mute σε ρί και έφαγε τον άνθρωπο που ρωτούσε. Επαναλάβατε παρακαλώ. Ωραία, κάνω unmute, συγγνώμη. Okay. Ναι. Λοιπόν, ανοίγω ένα λογαριασμό και το κάνω στα απριόριστο. Τι είναι η ύποπτη συναλλαγή, γιατί υποψιάζομαι τι είναι η ύποπτη γι' αυτό. Γιατί όλες οι συναλλαγές σε εσάς είναι απλό. Ή αγοράζω ή πουλάω. Ας πούμε ότι εγώ ότι μόνο θα πουλήσω ή ότι μόνο θα αγοράσω. Δεν βλέπω τίποτε το ύποπτο. Το πιθανό ύποπτο είναι...
Συγγνώμη. Ωραία. Αλλά είπατε όμως ότι είστε υποχρεωμένοι ή είναι στην ευκαιριά σας ή και τα δύο να αναφέρετε τις ύποπτες συναλλαγές. Φαντάζομαι λοιπόν ότι η ύποπτη συναλλαγή είναι κάποια συναλλαγή πολύ μεγάλη. Γιατί το μόνο που αλλάζει σε εσάς είναι το μέγεθος. Τι είναι αυτό είναι αυτό το πιο πολύ ύποπτο που υπάρχει προς τώρα. Βασικά είναι πολύ λεπτό ζήτημα και κεφαλαιογορά θεωρείς αυτό το πράγμα. Δεν έχει αυθοριστεί ακόμα. Αλλά αυτό που ισχύει τώρα, δηλαδή που αυτοί το θεωρούν, είναι η χώρα προέλευσης του πελάτη. Παίζει μεγάλο μέρος ποσοστό σε αυτό το θέμα. Δηλαδή, αν είναι από χώρα high risk, όλες οι συναλλαγές μας τίθενται ότι πρέπει να είναι ύποπτες. Αν και ρατσιστικό, δεν με διαφέρει. Ξέρουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Έτσι λένε. Ναι. Υπάρχουν Ελληνίδες. Παρ' όλα αυτά, εμένα δεν με διαφέρει. Δηλαδή, εγώ αν έρθω ως Έλληνας αύριο. Ναι. Και ακούω ένα εξωφρενικό, ένα ακραίο, γιατί ως μαθηματικός είμαι των ακραίων, γιατί έτσι καταλαβαίνει κανείς. Αν έρθω αύριο εγώ και αρχίσω εκεί στο μηχάνημα και πάρω 100.000 ευρώ ή όσα έχει, ή βάλω 100.000 ευρώ ή όσα παίρνει. Ναι, πρέπει να κάνετε την επαλήθηση στο τρίτο επίπεδο. Και εννοείται. Θα το θεωρήσετε όμως υποπτό. Γιατί είναι θέμα μου, όχι βέβαια, δεν είναι υποπτή συλλαγή. Αφού περαστεί το τρίτο επίπεδο, έχετε unlimited όριο. Όσο και αν θέλετε. Ωραία. Από τη στιγμή που δεν είναι ύποπτο, αν και βέβαια εδώ μας ακούνε, δεν υπάρχει πρόβλημα, γιατί δεν έχω κανένα πρόβλημα. Άσχετα από το αν είναι ύποπτο ή όχι, εγώ αν έρθω και βάλω 100.000 ευρώ ή βγάλω 100.000 ευρώ, θα το αναφέρετε σε κάποιον. Όχι, ποτέ. Μάλιστα. Okay, ευχαριστώ πολύ. Αυτό βασικό είναι στην εκφραγή να τηρούν τα όρια με βάση τα στοιχεία που δώσατε. Αν τα στοιχεία που δώσατε αντιστοιχούν στο όριο unlimited, όσο θέλετε, και ένα εκατομμύριο μπορείτε να βάλετε. Okay. Καλησπέρα και από μένα. Ερώτηση. Ποιες χώρες θεωρούνται ύποπτες? Υπάρχει μια ειδική λίστα. Νομίζω υπάρχει και λίστα στο ίντερνετ. Ο Κώστας μπορεί να απαντήσει καλύτερα σε αυτήν την ερώτηση. Αλλά είναι, νομίζω, γνωστές, δηλαδή, δεν είναι κάτι που ακρύψουμε. Αν τις δείτε στο ίντερνετ και υποδιολογήσετε, υπάρχει από Ευρωπαϊκή Ένωση οδηγία, η οποία θεωρεί τις χώρες ύποπτες. Με risk, high risk, medium risk και low risk. Πώς ξεφύγατε από το να αριθμιστείτε ως ίδρυμα πληρωμών, από τη στιγμή που αυτός ο οποίος τελικά θα πάρει τα χρήματα, ενώ η διεύθυνση bitcoin που θα σας δοθεί, δεν ξέρετε αν είναι αυτό που καταθέτει τα χρήματα, είναι κάποιο άλλο, ο οποίος μπορεί να είναι οπουδήποτε. Οπότε κάποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία σας για να κάνει transmit χρήματα, ουσιαστικά. Μπορεί να πληρώσει μια παραγγελία μου ή μπορεί να στείλει χρήματα σε μια χώρα που μπορεί να είναι στη μαύρη λίστα. Κάποιος θα μπορούσε να σας πει ότι είστε ίδρυμα πληρωμών, μάλλον και όχι μόνο ανταλλακτήριο κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή, το ίδιο πράγμα μπορείτε να κάνετε, δηλαδή τα ίδια στοιχεία δίνεται και σε μια τράπεζα. Δηλαδή δεν είναι παλιά. Και το ίδιο πράγμα μπορείτε να κάνετε και με τράπεζα. Να πάρετε στοιχεία, να ανοίξετε λογαριασμό, να στείλετε χρήματα όπως θέλετε. Τράπεζα. Τα ιδρύματα πληρωμών έχουν πιο σκληρό τρόπο που ρυθμίζονται, γι' αυτό λέω. Τα μετρητά. Μπορείτε να πάρετε μια κάρτα, να τα κάνετε ανάληψη από το ATM και να τα στείλετε οπουδήποτε. Να δώσετε το χέρι, ακόμα χειρότερα. Μπορώ και εγώ κάτι να ρωτήσω, παρακαλώ. Γενικά η εφορία, αυτό που κοιτάζει, θέλω να μείνω λίγο στο φορολογικό της υπόθεσης και το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Σήμερα όταν η εφορία σου κάνει έλεγχο, βασικά σου κοιτάει τι λεφτά έχουν μπει στο λογαριασμό σου. Τι λεφτά έχουν μπει στο λογαριασμό σου και από πού προήλθαν αυτά τα λεφτά. Μιλάτε σαν ιδιώτης ή σαν επίγειο? Σαν ιδιώτης. Mm-hmm. Σαν ιδιώτης, λοιπόν. Και σαν εταιρεία, τέλος πάντων, σαν ιδιώτης. Κοιτάνε τι λεφτά σου έχουν μπει στο λογαριασμό σου. Έχουν μπει και 50 ευρώ στα φορολογία αυτά. Σαν εισόδημα με δικαιολογία. Εμένα μου έχει συμβεί αυτό το θέμα, ας πούμε. Ένας φίλος μου έστειλε 50 ευρώ για τα γενέθλια του γιού μου. Κατευθείαν η εφορία το έβαλε σε έναν έλεγχο που μου έκανε, το έβαλε σαν εισόδημα. Δηλαδή η εφορία μπήκε και είδε τα transactions. Μου τα ζήτησε κιόλας μετά, δεν έχει σημασία, αλλά πάει πρώτα και τα βλέπει. Το ίδιο πράγμα κάνει και με εσάς. Δηλαδή
Εσείς τι θα τους δώσετε? Εδώ είναι το θέμα, εδώ παίζονται όλα, δηλαδή, γιατί δεν έχεις και πώς να δικαιολογήσεις τα bitcoin αγόρασες κάποτε πολύ φθηνά. Δηλαδή, εγώ είμαι πολύ παλιός στα bitcoin, πάρα πολύ παλιός. Ακριβώς. Ασύλληπτα παλιός. Μπορείτε να έχετε αγοράσει με 5 ευρώ. Τώρα να έχει πάει 15.000 το έχετε κάνει. Το ζήτημα αυτό είναι πάρα πολύ λεπτό. Νομίζω πως θα περάσουν χρόνια και χρόνια μέχρι να γίνει κάποια οδηγία, κάποια ρύθμιση πάνω σε αυτό το... Λέτε αυτό με την εμπειρία σας. Ναι, γιατί... Αυτό είναι το πολύ σημαντικό της υπόθεσης. Ναι. Ναι, σημασία έχει να πετάσει πενταετία. Πιο πολλά. Τέλος πάντων, οκ. Okay. Ούτε λογιστές είμαστε, αλλά... Όχι. Αυτό που λέτε και... Ναι. Τελικά τι θα θεωρηθεί αυτό κέρδος επιπίου, δηλαδή όλο το ποσό θα τους... Εγώ έβγαλα με 2.000 θα έρθει και θα μου πει μετά, άρα είχες και 2.000 και φορολογούνται 2, 20, 200, δεν έχει σημασία. Μπορεί και να δεν χάσετε, θα... μετά να ξαναγαλώσετε, να ξαναπολύσετε και να χάσετε, δηλαδή είναι τόσο... Μπράβο, είναι και αυτό. Και αυτό γίνεται, δηλαδή. Εντάξει. Για τους miners, πάλι μπορεί ένας miner... Τέλος πάντων, άστο δεν έχει εδώ με αυτό σχέση. Στη miners μπορεί να μας απαντήσει ο Ανδρέας που είναι εδώ μαζί μας, έχει και το mining pool. Ξέρει πάρα πολύ καλά για το mining. Αν θέλετε να διαλέγω να το ρωτήσετε, μπορώ να σας δώσω. Ναι, τι ισχύει για τους miners? Ωραία, θα σας δώσω τώρα, μισό λεπτό, να μου πει και διαλέξει ο Ανδρέας. Μισό λεπτάκι. Δεν χρειάζεται. Έλα από εδώ να σας πει το ρώτηση και θα δείξει. Ναι, για τους miners και τα mining pool. Καλησπέρα και από μένα. Ονομάζομαι Ανδρέας. Γεια σας, Ανδρέα. Ναι. Ακούω. Ναι, ένας που είναι miner και έχει στηρίζει το δίκτυο, τέλος πάντων, και κατευθύνει τα κέρδη σε εσάς, την αμοιβή του, ας το πούμε, να το λέμε σωστά. Αυτός ξέρετε φορολογικά πώς γίνεται, τι ακριβώς ισχύει, τι θα ισχύσει, λίγο πολύ, τι πληροφορίες έχετε? Οι προφορές που έχουμε αυτή τη στιγμή, οι οποίες ισχύουν στην Ευρώπη, είναι ότι κάθε ένας είναι υπεύθυνος να δηλώσει μόνος του τα κρυπτονομίσματα τα οποία έχει. Είτε αυτά τα έχει σε ανταλλακτήριο, είτε τα έχει σε δικό του πορτοφόλι, είτε τα κρατάει σε κάποιο custodial service, υπηρεσία. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποια νέα οδηγία. Αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή είναι το KYC και το AML. Τίποτα άλλο δεν έχει δοθεί. Μπορεί στο μέλλον να υποχρεωθούν και τα mining pools να δηλώνουν τι κάνει ο κάθε miner. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχει πει κάτι τέτοιο. Περιμένουμε νεότερες οδηγίες. Δεν υπάρχει κάτι από τα πούλς. Όχι. Η παρακολούθηση αυτή τη στιγμή έχει επικεντρωθεί πάνω σε ανταλλακτήρια κυρίως και σε ATMs. Γιατί εκεί γίνονται οι τελικές συναλλαγές. Από εκεί δηλαδή απορρέουν, έρχονται, εισέρχονται τα χρήματα και από εκεί απορρέουν τα χρήματα προς και από πελάτες. Ενώ το mining pool, το mining είναι... Γιατί το ενός miner το μεγάλο... Πες τα μ' ακούω. Miners είναι... Εκείνο το θέμα. Και πώς θα το περάσουν σαν έξοδο και τέλος πάντων, εκεί είναι, αυτό είναι το... Είναι λεπτά θέματα τα οποία ακόμα και αυτό δεν έχουν διευθυνθεί. Ευλμίζεται. Θα καθυστερήσει πολύ ακόμα μέχρι να ξεδιαλυνεί το τοπίο. Αλλά ως επιτοπλίστων, αυτή τη στιγμή το επίκεντρο είναι τα ανταλλακτήρια και τα ATMs. Οι miners ακόμα είναι απ' έξω, να το πω απλά έτσι. Δεν είναι απ' έξω. Οι miners έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα έχουν και κολλήσανε σε αυτό οι miners. Ότι δεν μπορούν να νόημα να φέρουν λεφτά, να τα κάνουν, να τα κάνουν ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτό είναι το πρόβλημά τους. Να τον πυρουνίσω. Οκ, ευχαριστώ. Γι' αυτό στο βαλαγή. Ναι. Αυτά από μένα. Θέλετε να κάνετε ένα κλείσιμο? Ναι, ένα κλείσιμο, ναι, να κάνουμε, ναι. Παρακαλώ. Αν μας επιτρέπετε να κάνουμε και ένα κλείσιμο, γιατί μένουμε λίγο μακριά και πρέπει να οδηγήσουμε πριν πέσει το lockdown. Έχουμε και αυτό το θέμα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσκλήση στο Meetup. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε που ήρθατε. Εμείς το ίδιο. Ελπίζω να σας άρεσε. Πάντα σας, θέλω να σας ξαναπώ ότι οποιοδήποτε και αν έχετε απορίες, πάντα με email, θα κάνουμε ό,τι να το καλύτερο για να σας απαντήσουμε πλήρως ερωτήσεις σας. Όποιο και είναι αυτή. Ωραία. Όποιος έχει επιπλέον ερωτήσεις, μπορεί να πάει στο bcast.eu και να βρει το email και να ακριβώς. Ερωτήσεις εκεί πέρα. Ακριβώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι. Γεια σας. Ευχαριστούμε. Τώρα θα κλείσω το YouTube και μπορούμε να παραμείνουμε εδώ. Ναι, μ' ακούτε λίγο.